Με μια μόνο απόφασή του, στις 27 Φεβρουαρίου του 1984, προσέλαβε 73.000 υπαλλήλους. Καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Υπουργείου Προεδρίας αναφέρει: πρόθεση και απόφαση της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των απασχολούμενων στο δημόσιο. Οι προσλήψεις που θα γίνουν πρόκειται να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε υπηρεσίες που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου. Τέτοια κενά υπάρχουν στις παραμεθόριες περιοχές, στους νησιωτικούς και τους ορεινούς νομούς. Παράλληλα, θα καλυφθούν κενά που δημιουργούνται σε ευαίσθητους τομείς όπως η παιδεία και η υγεία. Τρίμερο συμπόσιο για τον βαβαρικό φιλελληνισμό διοργανώνεται από σήμερα έως και την Κυριακή στο Μόναχο. Σε χαιρετισμό, ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο βαβαρικός φιλελληνισμός οφείλεται κυρίως στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821, καθώς και στον θαυμασμό του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, πολιτισμό που εκτίμησε και αφομοίωσε η Βαβαρία και που αποτέλεσε ένα από τα θεμέλια του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει επίσης ότι οι ελληνοβαβαρικές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο και αποτελούν ένα ισχυρό στήριγμα στην πορεία της νέας Ευρώπης προς την ενοποίησή της. Εύχεται τέλος κάθε επιτυχία στο συμπόσιο, το οποίο τονίζει ότι συμβάλλει σε ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των ελληνοβαβαρικών σχέσεων. Σε 9 μήνες από σήμερα θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση το κέντρο βιολογικού καθαρισμού λιμάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής που δημιουργείται στην Ψιτάλια και θα στοιχήσει 25 δισεκατομμύρια δραχμές, από τα οποία τα 16 έχουν ήδη διατεθεί. Την Ψιτάλια επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Αχιλλέας Καραμαλής, συνοδευόμενος από τη Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αντώνη Παναγιωτόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιάννης Βραχάλης. Σημαντική προβλέπεται να είναι η αύξηση της διαφάνειας στη θάλασσα του Σαρονικού με τη λειτουργία από του χρόνου σε πρώτη φάση του Κέντρου Βιολογικού Καθαρισμού Λιμάτων του Λεκανοπεδίου της Αττικής που γίνεται στην Ψιτάλια. Συγχρόνως όμως θα αποτραπεί και η μόλυνση των ακτών της, καθώς με τη βιολογική επεξεργασία θα μειωθούν κατά 43% τα αιρούμενα στερεά και κατά 38% οι οργανικές ουσίες των 750.000 κυβικών μέτρων λιμάτων που διαχετεύονται σήμερα καθημερινά στο Σαρονικό. Με τη λειτουργία της πρώτης φάσης καλύπτονται οι ανάγκες μέχρι το 1996. Στη δεύτερη φάση, που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια, θα παρέχει τη δυνατότητα του πλήρους βιολογικού καθαρισμού των λιμάτων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες μέχρι το 2026, όπου προβλέπεται να διοχετεύονται 1.020.000 κυβικά μέτρα λιμάτων στο Σαρονικό ημερησίως. Το κόστος των εργασιών της δεύτερης φάσης υπολογίζεται σε 15 δισεκατομμύρια δραχμές. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταφοράς των λιμάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής είναι έργο σημαντικό που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της δίπλασης του Σαρονικού κόλπου, είπε ο Υπουργός ΠΕΧΟΔΕ που επισκέφθηκε σήμερα τις εγκαταστάσεις στην Ψιτάλια. Η εκτέλεση των επιμέρους έργων άρχισε το τέλος του 1984 και παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν, το έργο ουσιαστικά προχωρεί με γρήγορο ρυθμό ώστε να παραδοθεί μέσα σε 9 μήνες. Σε κατάσταση αναμονής οδηγίων από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης βρίσκεται η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων μετά την άρνηση εργαζομένων της εταιρείας που έχουν καταλάβει το εργοστάσιο στο Αίγιο να παραδώσουν στο στρατό αποθέματα πολεμικού υλικού από τις αποθήκες της Εύω Αιγίου. Συγκεκριμένα, άνδρες του ΓΕΣ έφτασαν στο Αίγιο χθες προκειμένου να παραλάβουν αποθέματα όπλων τύπου G3. Οι εργαζόμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν τίποτα εάν δεν ανακληθούν οι απολύσεις συναδέλφων τους. Μιλώντας στην ΕΤ2, ο πρόεδρος της ΕΒΟ, κ. Αριστόδημος Μπουλούκος, τόνισε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες της εταιρείας από το 1987 για παράδοση οπλισμού στον ελληνικό στρατό. Με την άρνησή τους, πρόσθεσε ο κ. Μπουλούκος, θίγεται ο ευαίσθητος τομέας του εξοπλισμού του στρατού. Ο κ. Μπουλούκος πρόσθεσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θέλει να εργαστεί, αλλά εμποδίζεται από τους συνδικαλιστές οι οποίοι αποφεύγουν το διάλογο που επεδίωξε η διοίκηση της ΕΒΟ. Σεβαστό το δικαίωμα της απεργίας, είπε ο κ. Μπουλούκος, αλλά η κατάληψη είναι παράνομη και καταδικαστέα. Κύκλοι του Γενικού Επιτελείου Στρατού ανέφεραν ότι κρίνεται αναγκαία η παράδοση των όπλων, αφού δεν τηρούνται στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας εξαιτίας της κατάληψης του εργοστασίου. Αναμένεται να αποφυλακιστεί την Κυριακή λόγω συμπλήρωσης και του δεύτερου 18μήνου της προσωρινής κράτησής του ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση του διπλού σκανδάλου στην ΕΒΟ, ο πρώην πρόεδρος της Σταμάτης Καμπάνης. Ο κ. Καμπάνης είναι ο μόνος από τους κατηγορουμένους που κρατείται στον Κορυδαλό και όπως έγινε γνωστό θα ισχύει μόνο ο περιοριστικός όρος που του έχει επιβληθεί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Οι μετατάξεις στον ΛΠΑΠ θα γίνουν, δήλωσε το πρωί στη Βουλή ο Υφυπουργός Προεδρίας κ. Βύρον Πολύδωρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του συνασπισμού κ. Ανδρέα Λεντάκη. Ο κ. Πολύδωρας κατήγγειλε τους συνδικαλιστές στον ΛΠΑΠ για κομματική αδιαλαξία που ζημιώνει την κοινωνία. Για 30 ανθρώπους, οι οποίοι απλώς μετατάσσονται και μετατάσσονται σε καλύτερες θέσεις από τα ΛΠΑΠ,
ταλαιπωρούνται με απεργία 2 μήνες και πλέον 2 εκατομμύρια Αθηναίοι πολίτες. Αυτό το καταγγέλλω ενώπιον του ελληνικού λαού, της Βουλής και του ελληνικού λαού. Ο κύριος Λεντάκης χαρακτήρισε θετική τη δήλωση του κυρίου Πολύβερα ότι δεν θα απολυθούν όσοι μετατάσσονται, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η επιλογή αυτών που μετατάσσονται έγινε με κομματικά κριτήρια. Τέλος, ο βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει νέο διάλογο με τους εργαζομένους. Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν. Δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεννοήσεως παρά μόνο η έκκληση και η απεύθυνση προς τους συνδικαλιστές να επιδείξουν την καλή τους θέληση. Και οφείλουν να την επιδείξουν την καλή τους θέληση και ιδίως ενώπιση του γεγονότος ότι έχει βγει δικαστική απόφαση η οποία έχει κρίνει, έχει χαρακτηρίσει ως παράνομη και καταχρηστική την απεργία. Σβήστηκε αργά το βράδυ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα στο μηχανοστάσιο του Κυπριακού Φορτηγού Γεώργιος Χ 2, ενώ βρισκόταν για υφαλοκαθαρισμό σε πλωτή δεξαμενή στο Πέραμα. Την ώρα της φωτιάς δεν υπήρχε κανείς στο πλοίο. Ζημιές έχει υποστεί το μηχανοστάσιο, ενώ κοντά στο πλοίο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο διεθνή χώρο και πάλι. Αποφασιστικής σημασίας για τις χώρες του τρίτου κόσμου σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας τους, χαρακτήρισε απόψε ο Αιγύπτιος πολιτικός Μπούτρος Γκάλι την εκλογή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους είναι χάρη τηλεφωνικό στον νεοεκλεγέντα Γενικό Γραμματέα, ενώ αξιωματούχος της Ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι ελπίζει να διατηρηθεί η αμερόληπτη αντιμετώπιση του μεσανατολικού προβλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τα αραβικά κράτη και το Ισραήλ να αρχίσουν το δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουάσιγκτον στις 4 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ, λίγο μετά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους, κάλεσε τους Παλαιστίνιους συνομιλητές του να συζητήσουν και το θέμα των επικισμών στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης. Και μετά τα θέματα του παρόντος, οι πρωταγωνιστές του μέλλοντος. Το οικολογικό και οικονομικό αυτοκίνητο είναι πλέον γεγονός. Όσοι όμως προτιμούν το ποδήλατο, έχουν και αυτοί έναν τρόπο να ξοδέψουν τα λεφτά τους. Θυμίζει ανεμόπτερο που όμως κινείται σε αυτοκινητόδρομο και αντιπροσωπεύει τη συμβολή της Αυστραλίας στο διεθνή αγώνα να κατασκευαστεί ένα όχημα που να είναι και φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και οικονομικό. Είτε ακριβένουν τα καύσιμα είτε υπάρχουν ελλείψεις, το νέο ηλιακό όχημα θα κινείται και μάλιστα με τέτοια ταχύτητα που μπορεί να προσπερνάει ένα φορτηγό. Ανεξάντλητα τα αποθέματα ηλιακής ενέργειας που μαζεύουν τα πτερήγια του φωτοβολταϊκού αυτοκινήτου. Και ο οδηγός του δεν χρειάζεται να κάνει στάσεις σε βενζινάδικα παρά μόνο εάν έχει διάθεση για καζούρα. Πώς όμως ένα από τα φθηνότερα μέσα μεταφοράς μπορεί να γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα στον κόσμο, όταν το παραγγείλει κάποιος που η ζωή του δεν έχει γίνει ποτέ ποδήλατο. Έτσι κάποιος εμμύρης από τις χώρες του Περσικού κόλπου απέκτησε το ακριβότερο ποδήλατο στον κόσμο. Το κατασκεύασε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ποδηλάτων στην Ευρώπη. Και αφού διαπιστώθηκε ότι τεχνικά είναι τέλειο, ήρθε η σειρά της διακόσμησης. Την ανέλαβε διάσημος Ελβετός Κοσμηματοπόλης. Ολόχρυσο το έμβλημα του εμμύρη στο τιμόνι. Ολόχρυση και η αλυσίδα του ποδηλάτου. Έτοιμο παράδοτο, τώρα εκτίθεται για λίγες μέρες στο Μιλάνο. Ζεστός θα είναι ο καιρός και στο νέο 24ωρο, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, φαινόμενα που θα ενταθούν από τη νύχτα, ενώ άλλο βασικό στοιχείο του καιρού θα είναι νοτιάδες που θα έχουν ένταση μέχρι και 7 μποφόρους το Ιόνιο. Στον χάρτη Ευρώπης με τα αισθήματα, παρατηρούμε το χαμηλό με τοπική επιφάνεια που κινείται προς τη χώρα μας, καθώς και το χαμηλό που ακολουθεί. Τα συστήματα αυτά βασικά θα μας επηρεάσουν την Κυριακή και κυρίως την Δευτέρα. Για το Σάββατο λοιπόν στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πάντως στα φαινόμενα στη διάρκεια της νύχτας στην Δυτική Ελλάδα θα ενταθούν όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι απλώς τις διευθύνσεις, στο Αιγαίο 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο 5-6 και τοπικά μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα πυρηνά της βόρειας χώρας από 8 μέχρι 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά πυρηνά από 11 μέχρι 21 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα από 13 μέχρι 22. Για την περιοχή της Αττικής προβλέπεται ζεστός καιρός, μέρα η συννεφιά, πρόσκαιρα μάλιστα αυξημένη. Η άνεμη θα είναι απλώς τις διευθύνσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 μέχρι 21 βαθμούς. Και για τον νομό Θεσσαλονίκης βέβαια, προβλέπεται αραιή συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με ασθενείς ανέμους και κατά τόπους μέχρι και 4 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 16 βαθμούς.
Για την Κυριακή τώρα, στη Δυτική Ελλάδα βλέπονται συννεφιές με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μάλιστα αργότερα θα πυκνώσουν και θα έχουμε και στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Οι νοτιάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν και να έχουν ένδυση μέχρι και 7 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Και με την πρόγνωση του καιρού, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.